Τη διαμαρτυρία του στο διευθυντή του ΙΚΑ, Ροβέρτο Σπυρόπουλο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, καθώς στο ΙΚΑ Κορίνθου και ειδικά στα ιατρεία η κατάσταση, όπως λέει, είναι τριτοκοσμική και οι ασφαλισμένοι που πηγαίνουν ταλαιπωρούνται και δεν εξυπηρετούνται. Έκανα μια διαμαρτυρία εχθές στον Γενικό Διευθυντή του Ροβέρτο Σπυρόπουλο, γιατί πραγματικά στο ΙΚΑ Κορίνθου και ειδικά στα ιατρεία η κατάσταση είναι τριτοκοσμική. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η συμπεριφορά στους ασφαλισμένους οι οποίοι πηγαίνουν στο ΙΚΑ Κορίνθου ταλαιπωρούνται από τα άγρια χαράματα, κάθονται όρθιοι στη ζέστη, στη βροχή, στα κρύα κτλ. Και περιμένουν από τις 3 και 4 η ώρα και 2 η ώρα το πρωί για να πιάσουν σειρά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Και όταν φτάνει η ώρα να πάνε να εξυπηρετηθούν, δεν εξυπηρετούνται. Υπό την έννοια πια, δεν δουλεύει αυτή την περίοδο το μικροβιολογικό, γιατί έληξε η σύμβαση, λέει, κτλ. Κτλ. Του ιατρού. Δεν δουλεύει το ακτινολογικό. Δεν δουλεύει το δεν έχει οφθαλμία. Αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα. Δεν δουλεύει το ραντεβού. Βασικό. Το οποίο το είχαμε ζητήσει και είχε εφαρμοστεί από ορισμένους γιατρούς, το οποίο και αυτό καταργείται. Και θέλουμε να αυτή η διαμαρτυρία που έγινε θα ενταθεί. Περιμένουμε την απάντηση του Γενικού Διευθυντού. Με μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας είπαν ότι θα τακτοποιηθεί εντός των ημερών. Ειδικά το θέμα μικροβιολόγου και το θέμα που υπάρχει στο. Γενικά στο ίδιο. Ναι, όχι, ναι, γενικά για την όλη κατάσταση που υπάρχει, τις ελλείψεις που έχουμε. Δεν είναι λήψη, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν λειτουργεί τίποτα. Για μας πρέπει να βελτιωθεί όλη η κατάσταση αυτή. Αυτή η κατάσταση που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι απαράδεκτη. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία και στείλαμε στο Γενικό Διευθυντή τον Ρομπέρτο Σπυρόπουλο, ο οποίος ξέρουμε την ευαισθησία του και πιστεύω ότι θα σκύψει το πρόβλημα και περιμένουμε σύντομα να λυθεί τουλάχιστον μερικό στο πρόβλημα αυτό. Οι γιατροί του ΙΚΑ, πράγματι, αυτοί οι οποίοι γνωρίζω εγώ πολύ καλά, καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αλλά είναι αδύνατο με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, είναι αδύνατο. Και με την έλλειψη προσωπικού η οποία υπάρχει. Γι' αυτό ζητάμε να βελτιωθούν οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι στην περιοχή μας. Δηλαδή η κατάσταση την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι, τη ζούμε όλοι, πραγματικά δεν μας τιμά σαν χώρα. Είναι λίγαν επίκως απαράδεκτη.